Τραγωδία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από φωτιά που ξέσπασε στην κλινική COVID. Επίσης, 4 άτομα έχουν τραυματιστεί, ένα εκ των οποίων έχει διασωληνωθεί. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις πυροσβεστικής και έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Στις 9 παρα 10 με φωνάζει η νοσηλεύτρια και η επιμελήτρια ότι ένας ασθενής βρίσκεται στην πόρτα και καίγεται. Ανοίγω την πόρτα και τον βλέπω να καίγεται με τα ρούχα του γεμάτα φωτιά. Παίρνουμε τον πυροσβεστήρα, σβήνω τη φωτιά και τον τραβάω έξω. Ο ασθενής λέει ότι άκουσε ένα μπαμ. Την ώρα που γυρίζω μέσα βλέπω ότι υπάρχει τεράστια φωτιά από τον τοίχο και ένας δεύτερος ασθενής καίγεται στο πρόσωπο και στους ώμους. Με το δεύτερο πυροσβεστήρα σβήνω αυτό, προσπαθώ να σβήσω τον ασθενή, αλλά δυστυχώς η παροχή οξυγόνου πυροδοτεί τη φωτιά όλο και περισσότερο. Ενώ καίγεται, τον τραβάω έξω και του σβήνω τη φωτιά και ταυτόχρονα ρίχνω με τον πυροσβεστήρα στην παροχή οξυγόνου για να μην γίνει η έκρηξη. Αυτό σημαίνει ότι σβήνει η φωτιά, αλλά υπάρχει μαύρος καπνός ο οποίος βγαίνει σε ποσότητα απίστευτη. Γεμίζει ξαφνικά όλος ο διάδρομος της κλινικής από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Την ίδια στιγμή η επιμελήτρια έχει πάρει τηλέφωνο στη διοίκηση και η ειδικευόμενη έχει πάρει τηλέφωνο στην πυροσβεστική. Αυτά γίνονται σε 4 με 7 λεπτά. Η τεχνική υπηρεσία έχει έρθει ακριβώς εκείνη την ώρα και κλείνει τις παροχές οξυγόνου για να μην επεκταθεί η φωτιά μέσω του συστήματος στα διπλανά δωμάτια και σταματάει και το ρεύμα. Η συσκότηση δημιουργεί έντονο πανικό σε όλους μας, με αποτέλεσμα νοσηλευτικό προσωπικό και γιατροί εγκλωβίζονται στα γραφεία τους γιατί ο καπνός πλέον και η συσκότηση είναι απίστευτη. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να δούμε ότι είναι κλειστή η θάλαμη, γιατί η θάλαμη είναι COVID και πράγματι είναι κλειστή, με αποτέλεσμα να προφυλάγονται οι υπόλοιποι ασθενείς από τον καπνό που είναι μέσα στους διαδρόμους. Η πυροσβεστική έχει κληθεί ήδη, έρχεται περίπου 15 με 17 λεπτά μετά και μιλάμε 2-3 φορές με την πυροσβεστική, πέρα από το γεγονός ότι η διοίκηση του νοσοκομείου και η ΔΥΠΕ έχει ενημερωθεί ήδη στα πρώτα 5 λεπτά, το ΕΚΑΒ στα 8 λεπτά. Και η πυροσβεστική με ρωτάει από πού να προσεγγίσει. Τους εξηγούμε ποιος θάλαμος είναι και ότι δεν πρέπει να προσεγγίσουν από εκεί που ακούν φωνές, γιατί είμαστε εμείς, αλλά από την άλλη μεριά που καίγονται οι ασθενείς. Γίνεται όντως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η κατάσβεση. Έρχεται ένας πυροσβέστης και τον καταθετικό με το φως του κινητού μου για να μας βρει, διότι ο θάλαμος δεν μπορείς να δεις τίποτα στους διαδρόμους. Βρίσκει το φως του κινητού μου. Βγάζει έξω σε αλυσίδα όλους γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Με μία μάσκα που μου δίνει, μπαίνουμε στους θαλάμους για να δούμε τους ασθενείς. Οι ασθενείς έχουν χάσει την παροχή οξυγόνου με αποτέλεσμα να είναι λιθαργικοί. Κάνουμε λοιπόν προσπάθεια εκένωσης, μαζεύονται όλοι οι νοσηλευτές και οι τραυματιοφορείς. Σε περίπου 20 με 22 λεπτά έχει εκενωθεί όλη η πτέρυγα, 23 ασθενείς. Και μόλις σβήσει η φωτιά, διαπιστώνουμε ότι ο τρίτος ασθενής που υπήρχε μέσα έχει απανθρακωθεί. Ο τρίτος ασθενής, να σας πω ότι ήταν ένας βαριά ασθενής που έπαιρνε πολύ μεγάλη παροχή οξυγόνου, με αποτέλεσμα η έκρηξη κυριολεκτικά εξαέρωσε τον ασθενή.